Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Σήμερα να φτιάξω πολύ ωραίο ορεκτικό τουρσί από τη μελιτζάνα. Πιστεύω να σας αρέσει πολύ αυτή η συνταγή, εκτός που είναι νόστιμη. Μελιτζάνα ξέρουμε ότι περιέχει πολλές πρωτεΐνες και επίσης επειδή να υποστεί ζύμωση, περιέχει και πολλά προβιωτικά. Στο ψυγείο μελιτζάνα αντέχει μέχρι και 3 μήνες. Και τώρα ξεκινάμε. Πρώτα απ' όλα φτιάχνω άλμη. Εδώ έχω βάλει 1 λίτρο νερό, έχω βάλει πεπεράκι σε κόκκους, 2 φυλλαδάφνη και 60 γραμμάρια αλάτι. Το αφήνω να βράσει για 5 λεπτά και μόλις να βράσει για 5 λεπτά το αφήνω να κρυώσει. Δίπλα να βάλω άλλη μια κατσαρόλα με 3 λίτρα νερό. Μέσα βάζω αλάτι, εδώ έχω 90 γραμμάρια αλάτι και αφήνω να βράσει και αυτό το νεράκι. Μέχρι να ετοιμαστεί το νερό, εγώ να ετοιμάσω τις μελιτζάνες μου. Εδώ έχω 2 κιλά μελιτζάνες. Να προσπαθήσετε να βρείτε μέτριες, έτσι ομοιόμορφες μελιτζάνες. Πρώτα απ' όλα κόβουμε το κουτσάνι. Έτσι. Και μετά κόβουμε μελιτζάνα στη μέση, αφήνοντας λίγο μία απόσταση από τις άκρες. Έτσι. Και προσπαθούμε, ενώ κάνουμε βαφή κόψιμο, προσπαθούμε να μην τρυπήσουμε μελιτζάνα από κάτω. Έτσι. Να. Βλέπετε, έκοψα πολύ βαφιά, αλλά δεν τρύπησα τη μελιτζάνα. Νερό έχει βράσει και τώρα να βάλω μελιτζάνες μέσα και να τα βράσω για 4-5 λεπτά. Επειδή όλες οι μελιτζάνες δεν χωρέσουν, άλλες 2 μελιτζάνες θα βράσω αφού να βγάλω αυτά. Και τώρα βάζουμε 1 ταψί, από πάνω βάζουμε 1 σχάρα και τοποθετούμε μελιτζάνες πάνω στη σχάρα. Έτσι. Για να φύγουν περιτά υγρά. Από πάνω να βάλω βάρος. Εγώ να βάλω 1 βραστήρα με νερό και να αφήσω μελιτζάνες να στραγγίξουν μέχρι να κρυώσουν. Και τώρα να φτιάξουμε γέμιση. Για τη γέμιση χρειαζόμαστε 2 πράσινες πιπεριές, 1 κόκκινη καυτερή πιπεριά, 6 μέτρια καρότα, χρειαζόμαστε 1 ματσάκι μαϊντανό, 1 ματσάκι σέλινο. Επίσης χρειαζόμαστε αρκετό σκόρδο. Εδώ έχω περίπου 17 νομίζω μέτρησα σκελίδες σκόρδο. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε βέβαια λιγότερο σκόρδο. Πιπεριές ήδη έχω ψιλοκόψει. Τώρα να τρίψω καρότο στο τρίπι. Τώρα να λιώσω το σκορδάκι. Μπορείτε βέβαια και να το τρίψετε στο ψηλό τρίπι. Βάζω μέσα πιπεριές. Και να κόψω τώρα μαϊντανό και σέλινα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή φρέσκο βασιλικό. Όποτε έχω φρέσκο βασιλικό, τότε βάζω μισό σέλινο και μισό φρέσκο βασιλικό. Πρέπει να το κόψουμε πολύ πολύ ψηλά. Και τώρα ανακατεύουμε όλα πάρα πολύ καλά. Αλάτι στη γέμιση δεν βάζουμε.
γιατί και μελιτζάνες έχουμε βράσει σε αλατισμένο νερό και άλμη που να ρίξουμε πιο μετά έχει αρκετό αλατάκι και έτσι εδώ δεν χρειάζεται να βάλουμε αλάτι. Αλήθεια είναι καλύτερα να ανακατέψουμε με το χέρι λίγο να το πατάμε. Τα υγρά τους ανακατεύονται και βγαίνει πάρα πολύ ωραία γέμιση. Ωραία, έτοιμη είναι και η γέμιση. Μελιτζάνες είναι έτοιμες και τώρα μέσα εδώ βάζω γέμιση. Βάζω μπόλικη γέμιση, γιατί όσο περισσότερο τόσο πιο νόστιμο. Έτσι. Βάζω και έτσι με το χέρι για να πάει καλύτερα. Και μετά με το σκίσιμο από πάνω βάζω σε μία κατσαρόλα. Ανοίγουμε εκεί. Βάζω μπόλικα. Έτσι. Συμπλεύω λιγάκι, άμα βλέπω ότι δεν φτάνει. Και βάζω δίπλα στη κατσαρόλα. Και έτσι γεμίζω όλες μελιτζάνες. Λίγη γέμιση που έχει μείνει να την βάλω από πάνω. Αν σας έχει μείνει αρκετή γέμιση, βάλτε την στη κατάψυξη και να την χρησιμοποιήσετε για επόμενη φορά. Έτσι. Και τώρα βάζουμε άλμη που έχουμε φτιάξει. Έτσι. Να πάει παντού. Και τώρα από πάνω να βάλω ένα πιάτο και να αφήσω να σταθεί η κατσαρόλα στη κουζίνα για 5-7 μέρες και μετά από αυτές τις μέρες η μελιτζάνα μας να είναι έτοιμη. Έτοιμη είναι η μελιτζάνα, την κόβουμε. Βάζουμε λίγο λαδάκι από πάνω και την απολαμβάνουμε. Καλή μας όρεξη!